Καλημέρα σας φίλοι μου. Είναι υποχρέωσή μας σαν επίσημη αντιπροσωπή ανιχνευτών μετάλλων τις παρουσιάσεις που κάνουμε στα μηχανήματά μας να τις έχουμε ξεκάθαρες, ούτως ώστε να μπορείτε εσείς να αξιολογήσετε ένα μηχάνημα και τα πραγματικά χαρακτηριστικά του. Για αυτό το λόγο από την παρουσίαση του Extreme Hunter, το οποίο έχει μονοπολίσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον των ερευνητών, οι οποίοι ζητάνε ένα μηχάνημα μεγάλου βάθους που να απορρίπτει μικρά επιφανειακά αντικείμενα. Από την παρουσίαση λοιπόν του ανιχνευτή, έχουμε επισκεφτεί διάφορα γνωστά δοκιμαστήρια ανά την Ελλάδα, στα οποία οι χομπίστες εδώ και πολλά χρόνια επισκέπτονται για να δοκιμάσουν τους ανιχνευτές τους. Και ως επιτοπλίστων λέγαμε για ανιχνευτές μετάλλων οι οποίοι δουλεύουν με τελάρο. Το Extreme Hunter είναι ένας ανιχνευτής του box και πολλαπλών συχνοτήτων. Έχει λύσει κάποια προβλήματα τα οποία υπέφεραν τα τελάρα και τα γνωρίζουμε. Πρώτα απ' όλα μπορείτε να το δουλέψετε μόνοι σας. Δεν χρειάζεται δεύτερο χειριστή όπως το τελάρο. Δεύτερον, μπορείτε να το κατεβάσετε χαμηλά στο έδαφος και να μην πάρει σήμα λόγω του εδάφους. Πολύ σημαντικό, γιατί εδώ στην ελληνική φύση τα εδάφη όλα δεν είναι κάμπι, έτσι. Αυτό το μηχάνημα λοιπόν έχει καταπληκτικό βάθος. Εξαιρετικό βάθος που δεν μπορεί να το φτάσει ακόμα και ανιχνευτής με τελάρο 1,5x1,5. Για τις παρουσιάσεις του Extreme Hunter έχουμε επισκεφτεί μέχρι στιγμής δοκιμαστήριο στην Κόρινθο, έχει ανέβει και σχετικό βιντεάκι, δοκιμαστήριο στη Λάρισα, το οποίο ήταν κάτω από πυλώνες υψηλής τάσους και ήταν σπαρμένο με ατσαλόκαρφα. Έχουμε πάει επίσης σε ένα άλλο δοκιμαστήριο που είχε πολύ δύσκολο έδαφος και οι στόχοι εκεί ήταν σπαρμένοι σε διαφορετικά βάθη από 50 πόντους έως και 3 μέτρα. Σήμερα επισκέπτομαι ένα πασίγνωστο δοκιμαστήριο για τα έμπειρα ψαχτήρια της Ελλάδας, το οποίο βρίσκεται στην πύλη Τρικάλων. Και εδώ υπάρχουν κάποιες ιδιομορφίες. Σε τι διαφέρει και γιατί είναι δύσκολο? Γιατί εδώ έχουν αποτύχει παλμικοί ανιχνευτές με τελάρο. Διαφέρει στο ότι οι στόχοι είναι παλιά θαμμένοι, είναι πάνω από 30-33 χρόνια. Το έδαφος έχει βοξίτη, το βλέπετε εδώ από την απόχρωσή του. Και οι στόχοι είναι χαλκοματένη, είναι ταψιά, είναι χαλκός. Εδώ θέλω να τονίσω, οι έμπειροι το ξέρουν, οι νέοι θα πρέπει να το μάθουν για να προφυλαχτούν, ότι τα σιδερένια αντικείμενα, όπως παράδειγμα κυβότια, κυβότια πυρομαχικών, είναι από σίδερο φτιαγμένα, είναι εύκολοι στόχοι στους ανιχνευτές μετάλλων μεγάλου βάθους. Γιατί το σίδερο είναι πιο δεμένο σαν μέταλλο και μπορούμε να το ακούσουμε πολύ βαθύτερα. Ο χαλκός και το αλουμίνιο, ειδικά όσο πιο μεγάλη επιφάνεια έχουν και όσο πιο μεγάλο πάχος έχουν αυτά τα αντικείμενα από χαλκό και από αλουμίνιο, είναι πολύ πιο δύσκολοι στόχοι. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάποιοι παλμικοί ανιχνευτές με τελάρο δεν μπορούν να χτυπήσουν καθόλου αλουμίνιο ή το βάθος τους για χαλκό είναι απογοητευτικό. Έχω ανεβάσει και ένα παλιότερο βιντεάκι Tips by Kirichis, στο οποίο σας δείχνω τι σημαίνει υπεραγώγιμη στόχη και πώς μπορούμε να τους χτυπήσουμε με VLF. Σήμερα εδώ είμαστε με το Extreme Hunter, σε ένα χώρο στον οποίο έχουν κλάψει παλμικά. Θέλω να σας επισημάνω και κάτι άλλο. Πολλοί θεώρησαν ότι η λύση για να έχουμε μεγάλο βάθος είναι η μεγάλη ισχύ του μηχανήματος. Έτσι επέλεξαν κάποιες κατασκευές, ιδιοκατασκευές παλμικών ανιχνευτών, στους οποίους βάλανε μεγάλες μπαταρίες και ανεβάσανε την ισχύ από τα 12 βολτ, πήγανε στα 24 και εγώ δεν ξέρω πόσο παραπάνω. Η λύση δεν είναι στα βολτ. Η λύση είναι στο λογισμικό και στο καλό ground balance. Εάν αυξήσεις την ισχύ ενός παλμικού ανιχνευτή με τελάρο, αυτόματα θα ενισχύσεις και την αντίδραση, την ανταπόκριση που σου δίνει το έδαφος. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι δώρο-άδωρο. Για να μπορέσεις να πας βαθιά, η λύση δεν είναι στην ισχύ. Η λύση είναι σε ένα λογισμικό, σε ένα έξυπνο λογισμικό, το οποίο θα μπορεί να σβήνει εντελώς το σήμα του εδάφους, να μην παίρνει αντίσταση ο ανιχνευτής, δηλαδή από το έδαφος, για να εκμεταλλευτούμε και να πιάσουμε το full βάθος. Σε κάποιες περιπτώσεις στις οποίες επισκέφτηκαν εδώ ψαχτήρια το δοκιμαστήριο με τέτοιες ιδιοκατασκευές, δεν μπόρεσαν να πιάσουν τους χαλκοματένιους στόχους τους οποίους θα σας δείξω και το αποτέλεσμα ήταν ότι ανέβηκαν σε αυτή τη γέφυρα εδώ παρακάτω και πέταξαν
τον ανιχνευτή. Τον ξεφορτώθηκαν γιατί δεν έκανε αυτά τα οποία φαντάζονταν και αυτά που τους είχαν τάξει. Σήμερα μαζί με το Extreme Hunter και θα πάμε να πιάσουμε αυτούς τους στόχους εδώ στη σειρά. Ελάτε μαζί μου σε ένα νέο βιντεάκι στο οποίο σας παρουσιάζω την πραγματική δύναμη του Extreme Hunter και το τι μπορεί να κάνει. Σήμερα είμαστε εδώ σε ένα θρυλικό δοκιμαστήριο στην πύλη Τρικάλων, σε ένα δοκιμαστήριο που έχουν αποτύχει παταγωδός παλμικοί ανιχνευτές ιδιοκατασκευές με τελάρο, γιατί έχει την ιδιομορφία του. Είναι δύσκολο χώμα, είναι βοξίτης, όπως βλέπετε από την απόχρωση που έχει, είναι κροκάλα και οι στόχοι είναι υπεραγώγυμνοι, είναι χαλκοματένιοι. Με το Extreme Hunter, όπως βλέπετε, το έχω σετάρει με 50 πόντους αέρα για να είναι και πιο ξεκάθαρα τα χτυπήματα, δεν έχει ανάγκη να το κατεβάσουμε χαμηλά. Πάει πάρα πολύ καλά και σε αυτό το έδαφος, όπως θα δείτε. Και έχουμε μαζί μας για ξεναγώ έναν φίλο μου, έναν πελάτη, κάτοχο Expedeus, ο οποίος θα μας αναφέρει έναν προς ένα τι είδος αντικειμένου έχουμε και σε τι βάθος είναι θαμμένο. Ξεκινάμε, φίλε μου. Λοιπόν, πρώτος στόχος, στους 70 πόντους, χαλκομαντένια κατσαρόλα, διαμέτρου 15 εκατοστών, γυρισμένη ανάποδα, γεμάτη με κάλικες. Φύγαμε. Δεύτερος στόχος, βάθος 90 πόντους, χαλκομαντένια κατσαρόλα, διαμέτρου 25 εκατοστών, γυρισμένη ανάποδα, γεμάτη κάλικες. Πάμε. Τρίτος στόχος, βάθος 1,20, χαλκομαντένια κατσαρόλα διαμέτρου 25 εκατοστών, γυρισμένη ανάποδα, γεμάτη κάλικες. Πάμε και στο 1,20. Τέλειο. Τέταρτος στόχος, βάθος 1,5, χαλκομαντένιο ταψί διαμέτρου 45 εκατοστών, κανονικά τοποθετημένο με κουλούρα χαλκού στο εσωτερικό. Δύσκολος στόχος γιατί είναι στο 1,5. Και είναι μεγάλος όγκος χαλκού. Έχουν πρόβλημα οι ανιχνευτές εδώ με τελάρο. Κανένα πρόβλημα και στο 1,5. Και πέμπτος στόχος, βάθος 2,10, υλικό, μεταλλικό ταψί διαμέτρου 45 εκατοστών και δυναμός φορτηγού. Εδώ είναι. Πολύ ωραία, έχουμε όλους τους στόχους. Θέλω να σας δείξω γρήγορα και τις ρυθμίσεις για να είναι πιο κατανοητό το τι έχουμε κάνει. Εδώ μπαίνουμε στο μενού. Βλέπετε ότι η ευαισθησία είναι στο 92%, δεν την έχουμε φουλάρει, δεν χρειάζεται. Ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά το Extreme Hunter. Διαχωρισμός off, ψήθυρος 0, ταχύτητα 1, αυτόματο off. Συχνότητες αυτόματα τις βρήκε μόνο του το μηχάνημα. Τον ενισχυτή τον έχουμε ψηλά. Αυτά έχουμε κάνει. Και θέλω να τονίσω και κάτι πολύ σημαντικό. Όπως είδατε την παρουσίαση την έκανα με ένα πέρασμα. Δεν υπήρξε μηδενισμός. Πιάσαμε τους στόχους όλους στη σειρά, κάναμε τον ground balance εκεί στο ξεκίνημα και ήρθαμε και πιάσαμε τους στόχους χωρίς να χρειαστεί να μηδενίσουμε. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις σε παλμικούς ανιχνευτές με τελάρο που το μηχάνημα κολλάει. Δηλαδή πιάνει το στόχο,
αρχίζει και χτυπάει μετά μόνο του, πρέπει να μηδενίσουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις που το μηχάνημα χάνει βάθος. Θα πρέπει να το μηδενίσουμε τακτικά δηλαδή, για να μην χάνει την απόδοσή του. Δεν έγινε εδώ τίποτα, δεν έγινε μηδενισμός, ήταν όλο ξεκάθαρο. Ξεκινήσαμε από αρχή μέχρι τέλους με μία ρύθμιση.